Έργο ίδρυυσης και άρδευσης για τη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του νωρίς το πρωί της Δευτέρας από την Καβάλα. Πρόκειται για ένα έργο που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και τον Αγωγό Φυσικού Αερίου ΤΑΠ. Ο κ. Σταθάκης κατά την επίσκεψή του στην Καβάλα ανακοίνωσε τη σύσταση τεχνικής ομάδας εργασίας έτσι ώστε να γίνει ο πλήρης συντονισμός της υλοποίησης του έργου. Η βασική μας σκέψη ήταν, έχοντας κλείσει ένα μεγάλο κύκλο συζητήσεων για τον ΤΑΠ στην περιοχή, είχαμε καταλήξει στην ιδέα να διερευνήσουμε ισχυρά αντισταθμιστικά έργα για την περιοχή και σήμερα καταλήξαμε στο να προχωρήσουν δύο σημαντικά έργα για την περιοχή. Το ένα αφορά ένα σημαντικό αρδευτικό έργο, το οποίο έχει μελετηθεί στο παρελθόν, χρειάζεται επικαιροποίηση, και το δεύτερο πολύ σημαντικό έργο αφορά την ίδρυυση, επίσης πάρα πολύ σημαντικό έργο, δεδομένου ότι ενώ υπάρχει διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων, σημαντικός αριθμός κατοίκων της περιοχής δεν έχει πρόσβαση σε αυτό το αγαθό. Θα υπάρξει χρηματοδότηση του έργου από ένα σημαντικό ποσό από τον ΤΑΠ και συμπληρωματικά για την ολοκλήρωση και των δύο έργων θα υπάρξει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Δεύτερο, συστήνεται τεχνική ομάδα εργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συν τεχνικά επιμελητήριο, ΤΕΗ, γεωτεχνικό, ΓΕΟΤΕ, άμεσα, προκειμένου να αναλάβει τον πλήρη συντονισμό της ορίμανσης και της υλοποίησης των έργων. Στη συνέχεια, η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα έκανε γνωστό πως η μελέτη για την υλοποίηση του έργου είναι έτοιμη από τη ΔΕΗ Καβάλας, ενώ επισήμανε πως η Δημοτική Αρχή δίνει βαρύτητα στο γενικό καλό από το ειδικό καλό. Από τα χωριά αυτά περνούσε από μπροστά τους ο αγωγός της Καβάλας και οι ίδιοι δεν είχαν νερό να πιούν. Το μεγάλο τους παράπονο. Βεβαίως το συζήτησα με τους εκπροσώπους του ΤΑΠ και με τον κύριο Υπουργό την τελευταία φορά που κατεβήκαμε. Εμείς τη μελέτη την έχουμε έτοιμη. Παραδόθηκε. Έδειξα μέσα τους χάρτες. Μελετητής είναι ο κύριος Μαυρίδης, ο οποίος εξήγησε στους μηχανικούς του Υπουργείου τις λεπτομέρειες του έργου. Ζητήσαμε λοιπόν από τον ΤΑΠ με τα ανταποδοτικά του και μέσω του Υπουργείου να μας βοηθήσει το Υπουργείο για να μπορέσουμε να δώσουμε νερό που είναι το ύψιστο κοινωνικό αγαθό, όπως ξέρουμε όλοι μας, για στους κατοίκους αυτής της περιοχής. Και το πολύ μεγάλο δώρο είναι το νερό. Και ένα κάτι που έχει τέτοια αξία για μια κοινωνία 15.000 κατοίκων, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι αυτό που με κάνει να βάζω το καλό, το γενικό καλό, πάνω από το ειδικό καλό. Στη συνέχεια, αρδευτικά έργα στα τενάγια των Φιλίππων ζήτησε από πλευρά τη Υπεριφέρεια διαστόματο του Περιφερειάρχη Καβάλα Θόδωρου Μαρκόπουλου. Ο κ. Μαρκόπουλο τόνισε πω Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα χρειάζεται 2 τρικάναλα ταμιευτήρε νερού, ενώ οι σχετικέ μελέτε είναι ήδη έτοιμε. Είχαμε την ευκαιρία, εφόσον μα ζητήθηκε, να θέσουμε στον Υπουργό ένα έργο το οποίο έχει 2 παρεμβάσει. Είναι τα 2 τρικάναλα, τα οποία είναι ταμιευτήρε νερού. Είχαμε συζητήσει. Είχε ολοκληρωθεί η μελέτη από την παλιά εποχή της νομαρχίας. Αυτές οι μελέτες θα επικαιροποιηθούν. Είναι 2 ταμιευτήρες. Ο ένας έχει και επισκέψιμο χαρακτήρα έτσι όπως σχεδιάζεται. Και βεβαίως, όπως είπε και η Δήμαρχος, είναι παρεμβάσεις οι οποίες είναι επιπλέον των άλλων έργων τα οποία χρηματοδοτεί ο ΤΑΠ στα όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης, όσον αφορά την όδευση του αγωγού ΤΑΠ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης απάντησε ότι οι απαραίτητες αλλαγές έχουν γίνει και έχουν ληφθεί υπόψη πολλές παράμετροι, ωστόσο η όδευση έχει οριστικοποιηθεί. Δημιουργήσαμε αλλαγές στον ίδιο τον αγωγό, θα έχει διπλάσιο πάχος, ακριβώς για να μην επηρεάσει ή να επηρεάσει όσο το δυνατόν λιγότερο οποιαδήποτε αστική επέκταση στο μέλλον. Άρα έγιναν αλλαγές οι οποίες πήραν υπόψη τους με σοβαρό τρόπο τις ανησυχίες όπως είχαν διατυπωθεί μία προς μία.
Υπό αυτούς τους όρους οριστικοποιήθηκε η όδευση. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια αυτής της μικρής συνέντευξης τύπου του Υπουργού δεν παρευρέθηκε κάποιος εκπρόσωπος από τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΠ, καθώς έγινε γνωστό πως θα πραγματοποιηθεί μια συνέντευξη τύπου σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα από τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΠ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.